και... Τρέλο. Όταν κατέβηκα στο Κλέιτον, με κούφαναν οι ήχοι από τρομπέτες. Μια τρομακτική κακοφωνία. Οι τρομπέτες έπαιζαν παράφωνα. Ήταν η απόλυτη δυσαρμονία, ένα κομφούζιο άλλο πράγμα. Αυτό όμως δεν με τάραξε. Αντιθέτως, με έπεισε ότι το μεγάλο θέατρο της Οκλαχώμα ήταν ένα αξιοπρεπές ίδρυμα. Όταν βγήκα από το κτίριο του σταθμού, μπροστά στα μάτια μου ξεδιπλώθηκε μια εικόνα που ξεπερνούσε κάθε προσδοκία μου. Α, αυτό είναι. Ξέρετε, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κατανοήσω πώς αυτή η εταιρεία μπαίνει σε τέτοια έξοδα μόνο και μόνο για την επιλογή του θειάσου. Στην είσοδο του υπόδρομου είχαν στήσει μια χαμηλή εξέδρα. Μακρόστινη εξέδρα, στην οποία στέκονταν εκατοντάδες κοπέλες. Νεαρές κοπέλες. Ντυμένες άγγελοι. Ντυμένες με άσπρους χιτώνες, με μεγάλα φτερά στην πλάτη. Πολύ άσπρη. Και όλες μαζί φυσούσαν σάλπιγγες που έλαβαν ολόχρυσες. Ναι, και δεν στεκόταν ακριβώς πάνω στην εξέδρα, παρά η καθεμιά στεκόταν πάνω σε βάθρο. Ναι, αλλά αυτά δεν φαίνονταν, επειδή τα έκρυβαν εντελώς οι μακροί, άσπροι, αγγελικοί χιτώνες που φτερούγιζαν στον άνεμο. Και επειδή τα βάθρα ήταν πολύ ψηλά, μπορεί και 2 μέτρα το καθένα, τα κορμιά των κοριτσιών φαίνονταν κολοσιαία, ενώ τα κεφάλια τους πολύ μικρά. Να, κοιτάξτε, οι ίδιες φαίνονταν τόσες και τα κεφαλάκια τους τόσα δά. Μικρά. Ναι, όμως, τα φτερά τους ήταν μεγάλα και κάτασπρα. Ναι, ναι, μεγάλα άσπρα φτερά. Για να αποφύγουν τη μονοτονία είχαν φτιάξει διαφορετικά σε μέγεθος βάθρα. Έτσι άλλες κοπέλες στεκόταν πιο χαμηλά και άλλες τις είχαν βάλει πολύ πολύ ψηλά. Ναι, είχαν τέτοιο ύψος που όταν τις κοιτούσες τρόμαζες. Και αν ξαφνικά τις πάρει και τις σηκώσει ο άνεμος. Και όλα αυτά τα κορίτσια άγγελοι φυσούσαν τις μακριές τους τρομπέτες. Του